Κύριε Τσιπλάκη, καλησπέρα σας. Την καλησπέρα μου σε όλους. Συνεργαστήκατε και εσείς με τον ίμνηστο, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Εγώ, αγαπητέ Θανάση, θα πω αυτό το οποίο διαπιστώνω καθημερινά, ότι γίνεται αποδεκτό πλέον από την πλειοψηφία του κόσμου. Και το οποίο είναι και το αληθινό. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς διαμορφώνονται συνθήκες που ένας πολιτευόμενος δεν γίνεται αντιληπτός όπως πρέπει την ώρα που πρέπει. Θα πω λοιπόν αυτό που λέει όλος ο κόσμος και είναι αλήθεια. Και εγώ, επειδή συνυπήρξα και με τον αείμνηστο, το βίωσα αυτό σε όλες τις πλευρές. Ο άνθρωπος, πέραν το ότι ήταν οικογενειάρχης, πέραν το ότι ήταν άνθρωπος αρχών και αξιών, στην πολιτική του διαδρομή τον διέκρινε πάντα η ευθύτητα. Ο λόγος ο πολιτικός ο συγκεκριμένος, ο λόγος ο αιτιολογημένος, δεν έλεγε ποτέ πράγματα αλόγιστα, πράγματα αεριτζίδικα, πράγματα πολιτικάντικα, πράγματα δημαγωγικά. Αυτό που πληρώνει σήμερα ο τόπος είναι συνέπεια τέτοιων συμπεριφορών της πλειοψηφίας, δυστυχώς, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Εάν μία διαδικασία, η πολιτική διαδικασία, είναι αυτή που πρέπει να διέπεται από πραγματική έτσι, συγκεκριμενοποίηση των πάντων, από πραγματική υπευθυνότητα, αν μια τέτοια διαδικασία είναι αυτή η πολιτική διαδικασία, και εδώ στη χώρα φτάσαμε, τα άκουγα σήμερα και στις τηλεοράσεις, δημοσιογράφοι κάνουν ανάλογες ερωτήσεις, φτάσαμε να λέμε, να θεωρούμε φυσιολογικό, η χώρα έχει καταστραφεί, και έγινε το σύμπαν να λέμε ότι ο πολιτικός πρέπει να κάνει ελιγμούς. Δηλαδή, όταν λέμε ελιγμούς, τι εννοούμε? Ο πολιτικός που κατά κανόνα είναι άσχετος, γι' αυτό φτάσαμε εδώ, έτσι, εμείς ως λαός πολλές φορές τον υιοθετούμε δυστυχώς με άλλα κριτήρια. Αυτός λοιπόν ο πολιτικός, εμείς το αναγνωρίζουμε και περαιτέρω δυνατότητα να μας κοροϊδεύει. Δεν τους θέλουμε τέτοιους πολιτικούς. Θέλουμε να φύγουν από τη χώρα. Θέλουμε να εκδιωχθούν, να εξαφανιστούν. Θέλουμε ανθρώπους υπεύθυνους, ανθρώπους της αγοράς, ανθρώπους έμπειρους, ανθρώπους γνωστικούς, ανθρώπους που πραγματικά θα λένε ένα και ένα κάνει δύο και δεν κάνει έντεκα. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που πέραν των άλλων ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, μετριοπαθής και άνθρωπος των συνενέσεων, και ιστορικά ξέρετε και εκείνη την περίοδο του 89 έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτήν την ενωτική συμπεριφορά του όποιου τότε πολιτικού προσωπικού της χώρας. Που δεν είχε και την ανάλογη δύναμη στη Βουλή για να περάσει πραγματικά αυτά που ήθελε και Τσιπλάκη. Θανάση, θα πω το εξής επίσης, που το λέω πάντα. Έκανε πρωθυπουργός. Ήταν ύστερα βουλευτής απλώς. Εγώ τον έζησα που στο κοινοβουλευτικό του έργο, θυμάμαι, πρώτος ήταν ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο σημερινός πρόεδρος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2000-2004, σε κοινοβουλευτικό έργο. Δεύτερος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε κάθε νομοσχέδιο ως τον απλούστερο βουλευτή. Η Βουλή ήταν άδεια, έμενε μέσα για να πει τη γνώμη του, τη γνώμη του, αυτή τη σφαιρική πολύπλευρα σωστή, και μετά, θυμάμαι, ήμουν εγώ αγωνιζόμενος. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος διέπετο από τέτοια ταπεινότητα και τέτοια συνέστηση της ευθύνης, της πατριωτικής ευθύνης, που ένιωθε ότι εκεί, σε αυτό το χώρο, που πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει το πρέπον προσωπικό ή και να μην είναι έμπειρο ή και οποιοδήποτε άλλου λόγου, να μην μιλάει συγκεκριμένα και να πολιτικαντίζει, αυτός ένιωθε αυτό το καθήκον να πει τη γνώμη του διορθωτικά, συμπληρωματικά, σε κάθε συζητούμενο νομοσχέδιο. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν υπήρξαν στη διαδρομή της πολιτικής ιστορίας της χώρας τέτοιοι πολιτικοί. Υπήρξε πολιτικός, πατριώτης, ευρωπαίος πολιτικός, πρώτου μεγέθους πολιτικός, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και παρά το ότι του προσήψαν κατά καιρούς αβασίμως, αναλυτός, ψεύτικα, παραπιστικά, έμεινε όρθιος και έμεινε ο οδηγός για τον κάθε που θέλει να εμπλακεί στην πολιτική, νέο άνθρωπο, έμεινε ο οδηγός ότι έτσι, αν ακολουθείς στην πολιτική σου διαδρομή τέτοιες συμπεριφορές, μπορεί να είσαι μόνο τότε χρήσιμος για την κοινωνία σου, την τοπική, την ευρύτερη και για την πατρίδα. Κύριε Τσιπλάκη, χρειάστηκε να περάσουν κοντά στα 30 χρόνια για να δικαιωθεί
όπως είπατε, από την πλειοψηφία, αλλά συνεχίζουν σήμερα να υπάρχουν κάποιοι καραμέροι, να καραμερίζουν, όπως χαρακτηριστικά γράφεται και ακούγεται σήμερα, και δεν διστάζουν να τον, ακόμα να τον κατηγορούν και να τον προσάπτουν διάφορα. Εμένα με πετυχαίνεται αυτή τη στιγμή, βρισκόμενος στην Πελοπόννησο για λόγους επαγγελματικούς, και μπήκα κάπου σήμερα και μου είπαν γι' αυτό το περιστατικό, αγαπητέ Θανάση, δεν ήξερα. Και λέω, μπορεί η φωνερή, η κακή, η εμπαθής προσέγγιση να υπάρχει σε Έλληνες αυτή τη στιγμή που πρέπει η αυτογνωσία του καθενός να φτάσει στο ύψιστο επίπεδο και τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες, όποια αφετηρία ιδεολογική και αν έχεις, να φτάνεις να ρίχνεις πικρόχολα τέτοια σχόλια, να κάνεις, αν είναι δυνατόν, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα ακόμα καλύτερα τώρα, και νομίζω ότι τέτοιους θέλει να τους έχει εκτός του δικού της έτσι, πολιτικού ήθους και της δικής του πολιτικής συμπεριφοράς και προσέγγισης. Μάλιστα. Κύριε Τσιπράνη, σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία αυτή και για όσα δηλώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.